Αμέριμνος συνεχίζει να κάνει τις βόλτες του στο φράγμα ποταμών ο διάσημος κροκόδιλος Σύφης, καθώς δεν λέει να πιαστεί στις παγίδες που έχουν τοποθετηθεί από τους ειδικούς για τη σύλληψή του, με την όλη επιχείρηση να παραμένει μέχρι στιγμής άκαρπη. Έχει αλλάξει θέση, έχει πάει αλλού και έχει πάει πολύ μακριά, γύρω στο 1,5 με 2 χιλιόμετρα από εδώ πέρα που είμαστε. Θα κάνουμε μια προσπάθεια για εδώ, για εκεί, μήπως είναι και δεύτερος, θα δούμε τώρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα το κυνηγάμε, θα παίξουμε ένα κρυφτούλι ανάμεσα σε εμάς και στον κροκόδιλο. Όταν εγκλωβιστεί το ζώο, θα κληθούμε για να δούμε πώς θα το μεταφέρουμε με ασφάλεια και να φύγει στον προορισμό του. Βρεθήκαμε εδώ πέρα με όλους τους εμπλεκόμενους, ΕΜΑΚ, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, το Δασαρχείο και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, βέβαια συνάδελφοι και εγώ, και στήσαμε μια παγίδα που ελπίζουμε να βοηθήσει να πιαστεί εδώ ο κροκόδιλος, μια και εδώ φαίνεται ότι λιάζεται το πρωί. Θα δούμε τώρα ίσως και δεύτερη λίγο πιο πέρα. Και θα περιμένουμε. Όταν στείλεις μια παγίδα, περιμένεις. Εδώ κινδυνεύει η ασφάλεια και των ανθρώπων και των μικρών παιδιών που έρχονται εδώ και καμιά φορά και μπαίνουν μέχρι τη λίμνη να βρέξουν τα πόδια τους. Ξέρουμε τι γίνεται. Μπορούν να τους πιάσουν. Πώς είναι, να μας πει κάποιος υπεύθυνα πώς είναι οι κροκόδιλοι. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, για να βοηθήσει στην όλη επιχείρηση και να ρίξει τα φώτα του από την εμπειρία του, αναμενέται να καταφτάσει, σύμφωνα με τον Διευθυντή Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Κρήτης, Βαγγέλη Μαμαγκάκη, ο Μαροκινός Ολιβιέρ Μπεχρά, ο άντρας που παλεύει με τα άγρια ζώα και που έχει γίνει διάσημος από τον Discovery Channel. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ολιβιέρ Μπεχρά με τον κύριο Μαμαγκάκη, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να επισκεφθεί το νησί και να αναλάβει τη δύσκολη αυτή επιχείρηση και μάλιστα αφιλοκερδός. Εάν βρεθεί ο κροκόδιλος ή η κροκόδιλη, οι φορείς του Ρεθύμνου θα ήθελαν να παραμείνουν στην περιοχή υπό ασφαλείς συνθήκες και να αξιοποιηθούν για λόγους τουριστικής προβολής αλλά και επιστημονικής έρευνας. Να επιστρέψει το ζώο αυτό εδώ, διότι κατάφερε να επιβιώσει για 1-2 χρόνια εδώ στο περιβάλλον της λίμνης, σαν να ήταν το φυσικό του περιβάλλον, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ακόμη πέρα από τους λόγους της επισκεψιμότητας και για ερευνητικούς σκοπούς, να παρακολουθήσουμε το πώς μπορεί να επιβιώσει ένα είδος εκτός του φυσικού του χώρου. Και από τη στιγμή που, από ό,τι φαίνεται, ο κροκόδιλος ή οι κροκόδιλοι βρίσκονται τουλάχιστον για 1-1,5 χρόνο εγκλιματισμένοι στην περιοχή του φράγματος, θεωρούμε ότι με υπόδειξη των ειδικών θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας χώρος ώστε να παραμείνουν το ερπετό ή τα ερπετά στο χώρο που βρέθηκε. Είναι, πιστεύω, ξεχωριστό για την ανάπτυξη που μας ενδιαφέρει εμάς και του Αμαρίου και ολόκληρου του Ρεθύμνου. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα αποφασίσει, είμαι όμως πάρα πολύ αρνητικός σε αυτή την ιδέα, γιατί και ο Δήμαρχος μετά του αποκόρωνε θα πει να πάω δύο υποπόταμους στον Κουρνά. Δηλαδή, είναι σωστό αυτό? Και πού θα σταματήσει, ποιος θα βάλει το φρένο? Δεν ξέρω, πείτε εσείς. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες και από την αστυνομία προκειμένου να αποκαλυφθεί ο πατέρας του Σύφη. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη καταθέσει 7 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό ο κροκόδιλος να είχε αγοραστεί πριν από πάρα πολύ καιρό, ίσως ένα χρόνο και παραπάνω, από κατάστημα με ερπετά στην Αθήνα.